Πάμε λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκαράκη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Γλυφάδας η Κρήτη, και τον κύριο Δημήτρη Σπανάκη, αντιπρόεδρο Ένωσης Κριτών Γλυφάδας η Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε όλους και στην Κρήτη μας, από την όμορφη Γλυφάδα. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Πώς και πώς περιμέναμε αυτή τη σύνδεση εκεί με τη Γλυφάδα, γιατί γνωρίζω πόσο δραστήριοι είστε. Και η αλήθεια είναι πόσο όμορφα πράγματα έχετε καταφέρει μέχρι και σήμερα. Δεν είναι και λίγο να κινητοποιείτε 400 ενεργά μέλη σε αιτήσια βάση. Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος ρυθμεί πολύ περισσότερα άτομα. Αλλά λόγω της απραξίας των τελευταίων ετών είχαμε ένα κενό. Όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι βέβαια. Αλλά είπαμε να βγούμε πάλι στο φως και στην επιφάνεια. Και το καταφέραμε την περασμένη εβδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου μας, του Γιώργου του Παπανικολάου, ο οποίος ενεργοποίησε πάλι το φεστιβάλ, το πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου, και μας κάλεσε να ανοίξουμε εμείς με μία μουσικοχορευτική παράσταση, πράγμα το οποίο και κάναμε. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά εδώ, δίπλα στη θάλασσα. Ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα είναι δίπλα στη θάλασσα ακριβώς. Θέλεις να τους δείξεις? Ναι, ναι, να δείξουμε. Βέβαια, για να δούμε. Για μισό λεπτό. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Βλέπετε εδώ τις πάντες. Εμείς είμαστε τώρα επάνω θάλασσα, στην εξέδρα. Α, είναι πολύ όμορφο σημείο. Το χώρο που έγινε η εκδήλωση. Ναι. Η τρίτη μαρίνα είναι από απέναντι. Τον Άγιο Κωνσταντίνο. Για πείτε μας, ο ρόλος της Κρήτης γενικά και η απήχηση που έχουν οι κριτικοί εκεί στην περιοχή, πόσο σπουδαία είναι? Δεν σας άκουσα, σας έχασα λίγο. Αναφορικά με την απήχηση των κριτικών γενικά και των δράσεων και των πρωτοβουλειών. Ναι. Πόσο σπουδαία είναι? Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το σύλλογο το σπίτι του κάθε κριτικού. Τώρα ξαναρχίσαμε πάλι. Βέβαια, από τον Οκτώβρη δεν διακόψαμε τα χορευτικά μας. Τα είχαμε διακόψει από το Μάρτι του 2020, βέβαια, όπως όλοι. Έχουμε μεγάλα χορευτικά. Δηλαδή, να σκεφτείτε, την Τετάρτη, την περασμένη, χόρεψαν 30 χορευτές αυτή εδώ την πίστα, από τους οποίους 25 ήταν μεγάλοι και 5 παιδιά. Είχαμε 6 μουσικούς, 2 κοπέλες μας, οι οποίες τραγουδούν εξαιρετικά. Βλέπουμε και φωτογραφίες βέβαια αυτή τη στιγμή από την εκδήλωση. Α, τις βλέπετε? Ακριβώς. Με τους κριτικούς εκεί να δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, η αλήθεια είναι, στην εκδήλωση. Αλλά όπου και να εμπλέκονται οι κριτικοί, έτσι δεν είναι? Θέλοντας και μη, τους ακολουθάμε. Έτσι. Κρήτη έχει άλλο άρωμα, ήταν η πρώτη μουσικοχορευτική παράσταση και δεν καταφέραμε να φέρουμε 800 άτομα, όσο είναι η δυναμικότητα, η χωρητικότητα του αυτού του πρόχειρου, τέλος πάντων, θεάτρου που έχει κάνει ο Δήμος. Ναι. Είμαστε γύρω στα 550 με 600 άτομα. Ήταν μεγάλη χαρά μας. Χάρηκαν πάρα πολύ και τα παιδιά μας που μπόρεσαν να χορέψουν μετά από τόσο καιρό με τις φορεσιές μας. Η παράστασή μας είχε τον τίτλο «Κρήτη είναι ραϊδογέννητη της Λευτεριάς Πατρίδα». Και θέλαμε να σταθούμε μόνο σε 2-3 γεγονότα. Στην προέλευση του χορού Πεντοζάλη, λόγω του έτους του Δασκαλογιάννη που είχαμε. Και χόρεψαν βέβαια πολύ δυναμικά τα παιδιά μας. Και στη μάχη της Κρήτης, σε 4 γεγονότα συγκινητικά, έναν από κάθε νομό της Κρήτης. Τα παιδιά μας χόρεψαν όλους τους χορούς. Η αλήθεια είναι, πάρα πολύ, χειροκροτήθηκαν. Η αλήθεια είναι, κύριε Σπανάκη, να σταθούμε λίγο και στον ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και της Ένωσης Κριτών εκεί στην Γλυφάδα, προκειμένου να πιστούν και να συμμετέχουν στους ρυθμούς της παράδοσης η νέα γενιά, τα μικρά παιδιά. Γιατί βλέπουμε ότι το χορό έσυραν όχι μόνο μεγάλοι, αλλά και μικρά παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο κάθε πολιτιστικού συλλόγου. Να έχει νέα μέλη, μικρά παιδιά, για να υπάρχει συνέχεια στην παράδοση, στα ήθη και στα έθιμα ενός τόπου. Και εμείς αυτοί εδώ στην Γλυφάδα, δηλαδή, το ζητάμε και το επιδιώκουμε να έχουμε νέα μέλη. Προημερών κάναμε και εκλογές και ανανεώθηκε το συμβούλιό μας, όπου μπήκαν καινούργια παιδιά, νέοι ανθρώποι, για να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε. Το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να το επιδιώκει κάθε σύλλογος αυτό το πράγμα,
Γιατί και οι σύλλογοι αυτά τα 2-2,5 χρόνια περάστηκαν πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Δεν είχαν ούτε εκδηλώσεις, ούτε μαθήματα κάνανε. Και τώρα σιγά σιγά ο κάθε σύλλογος προσπαθεί, ας πούμε, να πάρει αυτά τα χαμένα που είναι αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Το μήνυμά σας τώρα, κυρία Τσαγκαράκη, κύριε Σπανάκη, εδώ στους κριτικούς μας σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Το μήνυμά μας είναι ότι εμείς είμαστε εδώ, η Κρήτη είναι εδώ στην Γλυφάδα. Τους περιμένουμε να πούμε μια ραπτή, να νιώθουμε ότι είναι το σπίτι μας και να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Γιατί εμείς, ξέρετε, οι κριτικοί που δεν ζούμε στην Κρήτη, θέλουμε να τα κάνουμε πολύ περισσότερο αυτά τα πράγματα από τους κριτικούς που είναι στην Κρήτη. Μας λείπουν περισσότερο. Είμαστε εδώ, λοιπόν. Είναι όπως οι μετανάστες που θέλουν να κάνουν τα πράγματα στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει εδώ και η Κρήτη TV. Δεν έχετε παράπονο και επικοινωνείτε και με τους κριτικούς. Όχι, όχι, κανένα. Όποτε εσείς, όποτε θελήσετε. Αντιπρόεδρε, το μήνυμά σας. Και εγώ το μήνυμά μου είναι ότι ο καθένας να μπορεί να στηρίξει τους συλλόγους, τον κάθε σύλλογο από τον κάθε τόπο. Εμείς εδώ οι κριτικοί προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε ο κόσμος να μας στηρίξει, γιατί αυτό που είπε και η πρόεδρος, ότι είμαστε μακριά και θέλουμε να νιώθουμε την Κρήτη κοντά μας. Μάλιστα. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε ώρα. Να είστε καλά. Και αυτό το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά, με το καλό να τα πούμε και από κοντά, να σας γνωρίσουμε και όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλοκαίρι διανύουμε. Καλό απόγευμα. Να πούμε και μια ματινάδα τώρα για την εκδήλωση που κάναμε. Στέλνετε. Λύρα, τραγούδι και χορός από τον Τζιλωρίτη στο φεστιβάλ Εγέμισε, όλη η Γλυφάδα Κρήτη. Μπράβο, έτσι. Με λεβεδιά κλείσαμε τη σύνδεση. Αντιναδολόγος ο Αντιπρόεδρος. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.